Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν τα έργα αποκατάστασης του δρόμου λίγο πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, όπου τμήματα του δρόμου καταραίουν λόγω της επιδείνωσης του φαινομένου των κατολιστήσεων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης άναψε το πράσινο φως για την έγκριση ποσού ύψους 4,4 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να προχωρήσουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις προστασίας του υφιστάμενου δρόμου και αποκατάστασης των κατολιστήσεων. Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Το συνολικό κόστος των εργασιών αυτών είναι 4,4 εκατομμύρια, όμως εκεί περιλαμβάνονται διάφορα πράγματα. Πέρα από τις δύο φάσεις επεμβάσεων, των βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων για την σταθεροποίηση του υφιστάμενου δρόμου, περιλαμβάνεται και εκπόνηση μελετών που έχουν να κάνουν με την οριστική λύση του προβλήματος, γιατί στην περιοχή θα κατασκευαστεί και η οριστική μορφή του εθνικού δρόμου. Στο πλέγμα των παρεμβάσεων αναφέρθηκε ο Γιώργος Αγαπάκης. Ο μεγάλος όγκος εργασιών είναι κατασκευή 114 πασάλων, οι οποίοι και θα αντιστερίξουν το σημερινό εθνικό δρόμο, βάθους μάλλον ο καθένας, περί τα 22 μέτρα. Βέβαια, είναι ένα πολύ βαρύ τεχνικό έργο για να μπορέσει να κρατήσει τον υφιστάμενο εθνικό δρόμο. Όλο αυτό το πακέτο έργο πρέπει να γίνει το επόμενο τρίμηνο. Αλλά το βασικό είναι να γίνουν οι πάσαλοι μέσα σε ένα δίμηνο περίπου. Τον ερχόμενο μήνα, εκτός απροόπτου, θα υπάρξει μετατόπιση του δρόμου με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά. Παράλληλα, θα εκπονηθούν μελέτες για την οριστική λύση του προβλήματος. Απελευθερώνεται ο σημερινός δρόμος, ο ασφαλτόδρομος, σε ένα μήκος περίπου 200-300 μέτρων, και στην περιοχή αυτή, στο επίπεδο εργασίας που δημιουργείται με την απελευθέρωση του δρόμου, θα κατασκευαστούν οι πάσαλοι που θα είναι ο ένας πολύ κοντά με τον άλλο, ανά 2 μέτρα περίπου. Έχει γίνει σχετική μελέτη γι' αυτό, τόσο γεωτεχνική όσο και στατική μελέτη. Για τι μήκος? Περίπου 300 μέτρα. Παραλλαγή 300 μέτρων. Η κυκλοφορία θα γίνεται απολύτως κανονικά.